Ο όρο εργασία χρησιμοποιείται γενικά για να περιγράψει έναν οικονομικό ρόλο για τον οποίο πληρωνόμαστε. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αλυσοδεμένοι στου οικονομικού του ρόλου σε μια καθημερινή ρουτίνα για την επίτευξη τη οικονομική του ανεξαρτησία. Κατά μέσο όρο, 3 στου 4 μισθωτού εργάζονται μόνο για να παραμείνουν πάνω από το όριο τη φτώχεια και όχι επειδή θέλουν τη δουλειά του. Ενώ όλοι έχουν βιώσει το συνέστημα τη λήψη το πρωί τη Δευτέρα. Όταν συνειδητοποιούν ότι το Σαββατογυριακό τελείωσε και το επόμενο είναι πολύ μακριά. Μερικοί άνθρωποι βιώνουν όμω καθημερινά θλίψη στη δουλειά του σε βαθμό ανθιγυνό. Τα ακόλουθα σημάδια θα σα βοηθήσουν να καταλάβετε αν οδεύετε στο να γίνετε ένα οικονομικά αλυσοδεμένο ζόμπι. Δεν υπάρχει χρόνο καταρχήν για την οικογένεια. Αν ο σύζυγό σα ξυπνάει και αναρωτιέται ποιο είναι αυτό ο άγνωστο κρεβάτι του και το παιδί σα κοιτάει απορριμμένο. Καθώ προσπαθείτε να του θυμίσετε πω είστε γονιό του, τότε έχετε μάλλον σοβαρό πρόβλημα. Η έλλειψη ύπνου και η αϊπνή, αν περνάτε το μεγαλύτερο μέρο τη νύχτα, κοιτάζοντα το ρολόι σα πότε θα ξημερώσει, τότε η δουλειά σα είναι πολύ ανθιγυνή. Αν χρειάζεστε υπνοτικά για να κοιμηθείτε και κατεβάζετε λίτρα καφέ στο γραφείο, αυτό είναι σίγουρα σημάδι εργασιακού άγχους, Κάτι το οποίο θεωρείται ο κορυφαίο δολοφόνο στο χώρο εργασίας. Συχνέ ασθένειε, ω γρήπη, μικρανίε, αρθρίτιδα, αφιενικά, λοιμόξει του αυτιού και ο κατάλογο συνεχίζεται. Αν είστε συνεχώ μέσα έξω στο νοσοκομείο, για τον ένα ή τον άλλο λόγο παίζει ρόλο και η δουλειά σα. Καθισμένο πολλέ ώρε στο γραφείο σα ή πάνω από τον υπολογιστή, οδηγεί σε αμέτρητε ασθένειε και λοιμόξει. Ομοίω το άγχο εκδηλώνεται με διαφορετικού τρόπου στο σώμα και ένα από αυτού είναι οι ασθένειε. Η εργασία σας μπορεί να πρέπει να πληρώνει για ασφάλιση υγείας, αλλά γιατί να ταλαιπωρήσετε τζάμπα. Αποσία τη ανταμοιβή για την προσπάθειά σα, αν είστε πραγματικά πετυχημένο, στηρίζετε προθεσμίε, αυξάνετε τι πωλήσει εταιρείε είστε συνεπεί, δίνετε ιδέε που αυξάνουν το κέρδο και στο τέλο του μήνα ο μισθό σα δεν αντικατοπτρίζει καθόλου την προσπάθεια που βάζετε στην εργασία σα, τότε βιώνετε ανισορροπία. Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό το είδος της ανισορροπίας μεταφράζεται γρήγορα σε απογοήτευση και το τελικό αποτέλεσμα είναι ακραίε περιπτώσεις ψυχικής ασθένειας. Είστε πολύ αποσχολημένοι με τίποτα συγκεκριμένο. Αυτό είναι πιθανώ ένα από του χειρότερου τρόπου με του οποίου η εργασία σα μπορεί να σα σκοτώσει, επειδή θα είναι ένα αργό και επώδυνο θάνατο. Εάν η δουλειά σα απαιτεί να παραμένετε σε καθιστή θέση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τότε αυτή η αδράνεια σε συνδυασμό με την αυξημένη πρόσληψη το σνακ που τρώτε θα μειώσει τελικά το μεταβολισμό σα και θα αυξήσει το βάρο σα, οδηγώντα σε ένα σωρό προβλήματα όπω διαβήτη, παχυσαρκία, υπέρταση και καρδιακή νόσο στην κορυφή τη λίστα.